κύριε Δελή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Δελή, νιώθω πραγματικά ιδιαίτερη ενόχληση. Μπορώ να πω ως ακαδημαϊκός και ντροπή για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο παράρτημα του τμήματος νοσηλευτικής Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει έδρα το Διδυμότειχο. Το θέμα είναι όμως ότι όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τα φαινόμενα αυτά δεν νιώθουν καμία ντροπή. Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αρκέστηκε σε μικροπολιτικά και ψηφοθυρικά παιχνίδια, χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς καμία πρόνοια, χωρίς καμία εμπλοκή της ΑΔΗ, προχώρησε συλλήβδιν σε πανεπιστημιοποίηση τμήματων ΤΕΗ, νομοθετώντας ακόμα και λίγο πριν αποχωρήσει. Μάλιστα, είχαμε και την καινοτομία ίδρυσης παραρτήματος του τμήματος νοσηλευτικής, το οποίο έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, με παράρτημα στο Διδυμότειχο. Και όλα αυτά έγιναν αδιαφορώντας για την ουσία, που δεν είναι άλλη από την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών στη διτοβάθμια εκπαίδευση. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που αναφέρεται. Εγκλωβισμός νέων ανθρώπων, νέων φοιτητών και των οικογενειών τους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν τους αξίζει και σίγουρα δεν αξίζει ούτε για τα όνειρα ούτε για τις προσδοκίες τους. Τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι το τμήμα νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο, το οποίο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σε υποδομές, σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επισημαίνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία, αντί να προχωρήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αντιθέτως προχώρησε και σε αύξηση του αριθμού εισακταίων. Δεν είναι 80 με 100 που αναφέρετε στην ερώτησή σας. Αυξήθηκαν οι εισακταίοι από 230 σε 255 φέτος. Και βέβαια κρύβεται υποκρισία εδώ, γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι στο τέλος, στο εν λόγω τμήμα, παραμένουν 80 με 100 φοιτητές ανά έτος. Θέλω εδώ να αναφερθώ και στη διοίκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Εμείς το καλοκαίρι, όταν αναλάβαμε, κάναμε δύο φορές επικοινωνία με όλα τα ιδρύματα τα οποία είχαν τμήματα που είχαν προέρθει από συγχωνεύσεις με τα ΤΕΗ, προκειμένου να δούμε τις ελλείψεις και τα προβλήματα. Και παρόλο που το τμήμα νοσηλευτικής είχε επισημάνει στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΥΠΑΕ τα προβλήματα που υπήρχαν στη νοσηλευτική στο Διδυμότειχο, ουδέμια ενημέρωση είχαμε εμείς ως Υπουργείο από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΥΠΑΕ. Παρόλα αυτά, είμαστε σε επικοινωνία τώρα με το τμήμα νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο και παρατηρούμε τη δυσκολία αναστροφής ή έστω περιορισμού της ανητικής εξέλιξης. Επειδή είναι βασικό και εύλογο το ερώτημά σας, ήθελα να σας πω ότι οι τρόποι για να προσληφθεί διδακτικό σε ένα τμήμα είναι συγκεκριμένοι. Σύμφωνα με τις αποφάσεις κατανομών που έχουν ληφθεί, από τις 28 θέσεις οι οποίες κατανεμήθηκαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με ενημέρωση από το ίδιο ίδρυμα, 2 θέσεις αφορούν το τμήμα νοσηλευτικής. Αυτές είναι σε διαδικασία προκήρυξης. Αντίστοιχα, αποδόθηκαν και 25 θέσεις διδασκόντων 407. Δυστυχώς όμως, τόσο για τις θέσεις 407 όσο και για τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους, η ενημέρωσή μας είναι ότι κατατέθηκε περιορισμένος αριθμών αιτήσεων και μάλιστα οι περισσότεροι υποψήφοι δεν πληρώσαν τα τυπικά προσόντα. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περισσότερο από 4 παραιτήσεις ατόμων έκτακτου διδακτικού προσωπικού και επομένως είναι μεγάλη ανάγκη σημαντικής υποστήριξης. Είναι προφανείς οι ευθύνες, δεν θέλω να πω άλλα στοιχεία. Οι πολίτες όμως χρειάζονται μέριμνα για να βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει και στη δευτερολογία μου θα ήθελα να αναφερθώ στη μόνιμη λύση. Όσον αφορά την άμεση λύση, να δώσουμε λύση στο άμεσο πρόβλημα, καταρχήν υπάρχουν θέσεις οι οποίες αφορούν ορομίσιους και έκτακτο προσωπικό, τις οποίες αυξήσαμε από 416 συνολικά για όλη την Ελλάδα σε 647 φέτος, και παράλληλα, για να στηρίξουμε άμεσα τη λειτουργία του τμήματος, είμαστε σε επικοινωνία τόσο με το τμήμα νοσηλευτικής όσο και με το τμήμα ιατρικής του Δημοκριτήριου Πανεπιστημίου στην Αλεξανδρούπολη, προκειμένου να βοηθήσει ώστε να στηριχθούν οι διδακτικές ανάγκες για το τρέχον εξάμηνο.